γέμισε με μελωδίες το κέντρο του Ηρακλείου εχθές με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα να δίνει μια ξεχωριστή συναυλία. Ως το παλαιότερο μουσικό σύνολο της πόλης συνεχίζει μια σειρά συναυλιών που θα ολοκληρωθεί στις 17 Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας τον πάντα πρωταγωνιστικό της ρόλο στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Η Φιλαρμονική είναι ένα μουσικό σύνολο το οποίο βρίσκεται πάντα δίπλα στους δημότες του Ηρακλείου. Η τέχνη πρέπει να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους, επομένως η Φιλαρμονική από μόνη της πρεσβεύει αυτή την ιδέα και αυτή τη σκέψη. Η συναυλία συνδύασε μουσικές από τον κινηματογράφο, εμβληματικά έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και διαχρονικές επιτυχίες συγκροτημάτων. Αυτή η μουσική πανδεσία δημιούργησε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα συνδυάζοντας κλασικές και σύγχρονες νότες, εντυπωσιάζοντας τους περαστικούς και όλα αυτά στην καρδιά της πόλης, στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Θα σας παίξουμε διάφορα κομμάτια τα οποία αφορούν το διεθνές και ελληνικό ρεπερτόριο. Δηλαδή θα ακούσουμε μουσική από κινηματογράφο, θα ακούσουμε τους Πειρατές της Καραϊβικής, θα ακούσουμε όμως και Χατζηδάκη, κάποια κομμάτια για την έτος Χατζηδάκη, θα ακούσουμε ABBA Gold, ABBA δηλαδή το συγκρότημα των ABBA. Η αρχιμουσικός Δέσποινα Σκανδαλάκη καθοδήγησε την ορχήστρα με απαράμιλη δεξιοτεχνία, ενισχύοντας την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση της συναυλίας και χαρίζοντας τους περαστικούς σε ένα αλλιώτικο μουσικό απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου. Η Φιλαρμονική αποτελείται από τα μέλη της Φιλαρμονικής οι οποίοι είναι εργαζόμενοι στο Δήμο Ηρακλείου και από ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες αλλά δεν αμείβονται, συμμετέχουν φιλικά και αποτελείται και από τους μαθητές της Φιλαρμονικής που ανήκουν στη σχολή της Φιλαρμονικής και μέσω αυτής της δραστηριότητας υπάρχει μία εκπαίδευση για το ρεπερτόριο που αφορά τη Φιλαρμονική και συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις που γίνονται από τη Φιλαρμονική όταν είναι έτοιμοι επαρκώς έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν.